πολύ. Και έτσι φέτος, με το που πρότεινε ο κύριος Μελάκη, το πήραν πολύ δεύτερη σκέψη. Περιμένοντας και ελπίζοντας να πάρουν να διαβάσω κάτι ανάλογο, ένα ιστόρημα με φόντο την ιστορία. Αλλά όχι. Στο καινούργιο του βιβλίου, ο κύριος Τετουλάκης πήγε ένα σύγχρονο θέμα που παρά την ομοθετική του ρύθμιση είναι ταμπού για την νεοελληνική κοινωνία. Το θέμα της παρένθετης μητέρας. Που από όσο ξέρω, και έψαξε και στο οποίο στο ίντερνετ, δεν αποσχολείται άλλο ο καθένα. Πολύ σύντομα να πω για κάποιους που ενδεχομένως δεν το ξέρουμε, ότι παρένθετη μητέρα ονομάζεται η γυναίκα στη οποία η μήτρα εμφυτεύεται γονιμοποιημένο κουάριο άλλη γυναίκα, που για διάφορους λόγους δεν μπορεί η ίδια να κυοφορήσει το έμβριό της. Η νομοθεσία, όπως προανέφερα, επιτρέπει στην Ελλάδα την εφαρμογή αυτής της τακτικής και από ό,τι διάβασα είναι δύο χώρες στην Ευρώπη που μπορούν να το έχουν νομοθετικά ρυθμισμένο αυτό το θέμα. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο γυναίκες επικυρώνεται από δικαστή. Ενώ η παρένθετη μητέρα δεν πληρώνεται για την ευθύνη που αναλαμβάνει, δεν πρέπει ένα ποσό για αποζημίωση για κάποιο διάστημα δεν μπορεί να δουλέψει. Και φυσικά η μητέρα που δίνει το άριο, καταλαβαίνετε ότι φροντίζει την παρένθετη μητέρα. Είναι και προς το συμφέρον της. Γνωρίζουμε πως είναι πολύ παράξενο και δύσκολο αυτό που σου ζητάμε. Όμως πρέπει να ξέρεις ότι έχεις τη δύναμη, αν το θελήσεις, να κάνεις μια οικογένεια ευτυχισμένη. Θα κάνεις δύο ανθρώπους να σε ευγνωμονούν για μια ολόκληρη ζωή. Και φυσικά θα ανταμυφθείς για τη συνεισφορά σου σε αυτή την ευτυχία με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μην το δεις όμως σαν εξαγορά, γιατί δεν είναι έτσι. Αυτό που θα κάνεις δεν αγοράζεται και δεν πωλείται. Πρέπει να το δεις ως προσφορά, ως δώρο, για το καλό που θα κάνεις. Με αυτά τα λόγια προσπαθεί η μία από τις δύο ηρωίδες να πείσει την άλλη να γίνει παρέμβαση στην μητέρα. Τα νήματα της ιστορίας τα βλέπουν δύο γυναίκες, η Τατιάνα και η Νάσα. Οι δύο αυτές γυναίκες είναι παντελώς άγνωστες μεταξύ τους αρχικά. Είναι παντελώς διαφορετικές. Με κάποιο τρόπο όμως είναι και ομοίες. Η ζωή της ενώνει. Δίπλα σε αυτές, που είναι οι πρωταγωνίστριες, δευτεραγωνιστές και δορυφόροι είναι δύο άντρες. Ο ένας είναι ο Άγγελος, όνομα αντρικό. Άγγελος με σάρκα και οστά για την Τατιάνα, τη μία μητέρα. Και ο Χριστόφορος, αυτός είναι ένας σατανάς με σάρκα και οστά για την Άσια και όχι μόνο για την Άσια, που αδίστακτα και χωρίς ίχνη ενοχής την εκμεταλλεύεται συναισθηματικά και κυριολεκτικά τη χρησιμοποιεί κατά πώς τον βολεύει στηριγμένο στα συστήματά μας. 180.000 ευρώ στο στόμα του Χριστόφορου που σχεδόν έπεισε να μιλούσε την έκπληξή του. Το ποσό ήταν απίστευτα υψηλό για να πείσει τον οποιονδήποτε ασυγκίνητο. Πόσο μάλλον αυτόν. Σηκώθηκε όρθιος. Τώρα το βλέμμα θα έχει αλλάξει. Η Νάσια χρειάστηκε μόλις 5 λεπτά για να τον ιστορίσει την περιπέτειά της όλους τους τελευταίους μήνες που είχε όσο εξαφανιζόταν. Δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Αν μαθηθεί δεν θα πάρω τα χρήματα. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Ο Χριστόφορος δεν μίλησε. Στο μυαλό του συνοχούνταν μεγάλες σκέψεις και μια ολόκληρη έξαψη το οποίο μπορούσε. Δεν έδειξε την αναστάτωσή του στην Νάσια. Δεν αποκάλυψε το φλόγα που άνοιξε μέσα. Εκείνη είχε σηκώσει το κεφάλι και τον κοίταζε καθώς σου μάτιζε πέρα δόντα στο δωμάτιο σκεπτικό σου. Δεν πρέπει να το μάθει κανείς, ρώτησε έξαφνα, σκουπάζοντας τη φωνή σιωπή. Ναι, αλλιώς χαλάει η συμφωνία, είπε η κοπέλα απολογητικά. Μη φοβάσαι, αποκλείεται να χαλάσει η συμφωνία. Για να δίνουν τόσο πολλά χρήματα, πάει να πει το παίρνει οτιδήποτε άλλο. Η Νάσια τον κοίταζε. Μια φωνή μέσα της της ψιθύριζε ότι θα το μετάλλει αυτό που έκανε. Όμως ήταν πάνω από τις δυνάμεις της. Τον ήθελε, τον αγαπούσε και ένιωθε απολύτως εξαρτημένη από τον έρωτά του. Δεν άντεχε να μην το ξαναδεί. Α, ώστε αυτά είναι τα χρήματα που μου είχες πει ότι θα έβαζες στην τσέπη από εκείνη την κληρονομιά, είπε ο άντρας πρόσθετα. Το ύφος του σώκαρε την Άσια. Ωστόσο το βάζει. Ναι, αυτά είναι. Κάναμε άλλες δύο προσπάθειες που απέτυχαν, μα τώρα νομίζω ότι πρέπει να ζητήσεις άλλα χρήματα. Θα δώσω την έκδοση του Χριστόφορου.
Χριστόφορε, έχουμε συμφωνήσει. Η Νάσια ένιωθε το αφόβο. Δεν θα βγαίνει μόνο αυτά τα τέσσερα πρόσωπα στην ιστορία. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν αυτούς τους τέσσερις ανθρώπους. Και με τη δράση τους θα εξάγουν και τον χαρακτήρα και τη δράση και τις επιλογές των δύο πρωταγωνιστριών. Μπορεί το βασικό θέμα να είναι, όπως το ανέφερα, το θέμα της παρένθετης μητέρας. Αλλά στο κείμενο γίνεται λόγος και παρουσιάζονται ανάβλυφα οι ανθρώπινες σχέσεις. Είτε αυτές είναι φιλικές, είτε είναι ερωτικές, είτε είναι αδελφικές, είτε είναι σχέσεις γονιών προς τα παιδιά του. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ διάβασα και ένιωσα να ασκείται εντονότατη κριτική σε μια κοινωνία ανάλγητη, σε μια κοινωνία σκληρή που αδίστακτα εκμεταλλεύεται με κάθε τρόπο τους αδύναμους. Σκοπός μας να ακολουθεί η Νάσια είναι η αδύναμη. Το έκοψαν. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε. Είχε ζητήσει μια μικρή παράταση από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Την είχε πάρει, μα την είχε ήδη παραβιάσει. Ο λογαριασμός της παρέμενε εδώ και καιρό απλήρωτος και ως φυσική εξέλιξη το τηλέφωνό της ήταν τώρα από μένα. Συνέχισε να βαδίζει μέσα στο πρόγραμμα της με τις λόγους. Μια από την ως παραγωγός εταιρείας της μια κοπέλα που είχε κλείσει τα 20 της χρόνια. Έφτασε στο σπίτι της. Στην είσοδο είδε έναν άντρα που τον αναγνώρισε. Ήταν ο διαχειριστής της πολυκατοικίας. Αμέσως έκανε μεταβολή και άλλαξε τρόπο. Το φόβο μην την αναγνωρίσει. Αυτή τη φορά στάθηκε τυχερή. Ο άνθρωπος αυτός ήταν από τους πιο ελεηνούς που είχε γνωρίσει. Πλειώδης και βρωμερός. Της είχε προτείνει δίκως εδώ να κάνουν σεξ με αντάλλαγμα τετινόπιστα 2 μηνών που κοστούσε. Κάθε τόσο της χτυπούσε την πόρτα και 2 φορές μάλιστα είχε εισβάλει στο διαμέρισμά της με άλλες διαθέσεις. Είχε φτάσει λοιπόν στο σημείο να αντιμετωπίσει. Εκείνο που μου έκανε τεράστια εντύπωση και βρίσκω ότι είναι εκπληκτικό είναι το πόσο βαθιά καταλαβαίνει το πρόβλημα του κοινωνικού και με πόση μαεστρία ανατρέπει τις ψυχές του. Είναι επίσης πολύ εμφανές ότι τις αγαπά. Η Νάσια φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι και τζιν παντελόνι. Πλησίασε τη γυναίκα με ήσυχα βήματα. «Είστε η Αφροδίτη?» τη ρώτησε. Η φωνή της έτρεμε. «Ναι, είσαι η Νάσια, ε?» Δεν αμφέβαλε πως ήταν αυτή. Όμως από την ταραχή της, ό,τι είχε προβάλει εκείνη την ώρα, είχε χαθεί στο βάθος του μυαλού της. «Ναι, χάρηκα», απάντησε και έτρεμε αντέξια το χέρι της. Η γυναίκα το έφυγε σαν παλά. Και τα δύο χέρια, σε αυτή την πρώτη συνάντηση, ήταν παγωμένα. Μοιασμένη και αντέξια. Σε ψυχισμένα πουλάκια θερείς που καρτερούσαν μια σπίθα της φασιάς για να πάρουν ζωή και να πετάξουν. Με κανένα τρόπο αυτό το πρώτο άγγιγμα δεν θύμιζε την ανάγκη που είχαν οι δύο γυναίκες να πιαστούν μια από την άλλη. Να ματζωθούν, να αρπαχτούν και να πορευτούν μαζί εκεί όπου ήταν οι στόχοι τους. Να φτάσουν όπου τους είχε ορίσει η μοίρα, στον τόπο που είχε αποφασίσει στο προηγούμενο. Κοιτάζοντας τα παλαιά στο πρόσωπο, στα μάτια, στο σημείο που καθορίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Ωστόσο, η θολούρα του πρωτόγνωρου δεν της άφηνε να διακρίνει τίποτα άλλο, παρά μόνο κάτι κοινό. Κάτι που της βάφτισε στα ίδια ανάματα, την αμηχανία και το φόβο. «Κάθισε», της πρότεινε με βραχνή, αποδοποίησε και την ένταση στη φωνή και ρίχνοντάς την καρέκλα από την καρδέλα, παραμέτρησε λίγο τη δική της. «Ο κύριος Πέτρος?» ρώτησε η Νάσια. Η αλήθεια είναι ότι ένιωθε πιο οικία με τον άντρα που της είχε μιλήσει με δυσκασιά, παρά με τη γυναίκα που στο τηλέφωνο ήταν απόλυτη και στεγνή. Την ξανακοίταζε για να τη συνηθίσουν τα μάτια της. Κάτι στις γωνίες του προσώπου της Αφροδίτης εξέπεμπε δυσκασιά. Και αυτή η ελαφριστή ανακάλυψη έκανε αυτομάτως την Νάσια να αισθανθεί αρκετά καλύτερα. Φαντάζομαι ότι είναι σαφές ότι εστιάζει ο συγγραφέας
ενδιαφέρον, λοιπόν, κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού του και με την πλοκή του έργου, με τις ανατροπές, με το πάνε έλα ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν, αλλά βασικά με το όχημα που βαλάει τα μάτια, τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι το ζητούμενο στη λογοτεχνία. Όλη η μαγεία της στηρίζεται στη γλώσσα, που στην περίπτωσή μας είναι ρέουσα, αποκαλυπτική των πιο λεπτών αποχρώσεων των συναισθημάτων, των σκέψεων, των αμφιβολιών, των ηρών, αλλά και ικανή να αποδώσει με δωρικό, ανδρείτο τρόπο και χωρίς καθόλου λυρικές εξάρσεις τη φύση. «Φοβάμαι ότι δεν θα γίνει καλά», είπε η Άτσι. Τα μάτια της έτρεχαν τώρα σκράτητα. Τα δάκρυα κυλούσαν στα κόκκινα μάγουλα και συναντιόντουσαν σε ένα μικρό ριάκι κάπου στην άκρη του ουρανού. Τα δάκρυα όλων των παιδιών που βλέπουν τους φωνές τους να παίρνουν μαζί. Ύστερα να συνέβη και βροχή για να ποτίσουν κάποιο βράδυ τα άνυδρα περιβόλια της γειτονιάς. Καμωμένα πλάστες έτσι τα ταιριάσματά του στη φύση. Αρκεί μια στιγμή από την αλήθεια του για να ζουμιστεί στη δογματική αξία των καταστάσεων. Ανοίγεις τα βλέφαρα και αντικρίζεις όλο το μπλε του κόσμου με μία μόνο ματιά. Ανοίγεις τα αυτιά και ακούς το τελάρισμα του νερού, το τραγούδι του ανέμου, του κάθε φτερωτού πλάσματος. Με μια ανάσα μπορείς να βάλεις μέσα στα στήρια σου μακρινές, ξεχασμένες μυρικές. Το στήθος της μάνας, τη μυρωδιά της πρώτης σχολικής σόκας, του τετραδίου, το άρωμα της γαλένης, το σιδερένιο βαρέλι, τη γέση του σταυρού, το πορτοκαλιού που είχε κόψει κάποτε από ένα δέντρο, το φιλί. Ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω ένα λογοτεχνικό έργο, κάνω στον εαυτό μου την ίδια ερώτηση. Τι είναι αυτό που με σπρώχνει να διαβάζω λογοτεχνία? Η ευχαρίστηση. Είναι και η ευχαρίστηση, αλλά όχι μόνο. Διαβάζοντας, είναι σαν να ζούμε εκ του ασφαλούς φυσικά, μαζί με τα πρόσωπα του έργου. Πονούμε μαζί τους, χειρόμαστε μαζί τους, αγωνιούμε, αγανακτούμε, ζούμε καταστάσεις που στη δική μας ζωούλα, αυτήν που επιλέξαμε, που μας επέλεξε, δεν θα μπορούσαν τα ποτέ ίσως να ζήσουν. Έτσι, γίνομαστε άνθρωποι πιο δεκτικοί, πιο ανοιχτοί, με μεγαλύτερη κατανόηση, με ενσυναίσθηση, εν τέλει καλύτεροι άνθρωποι. Από την άλλη, σε πάμπολες περιπτώσεις, αναγνωρίζουμε μέσα στους ήρωες του έργου κάτι από τον εαυτό μας, γιατί η μοίρα του συμβολίζει την τύχη που θα μπορούσε να είναι και δική μας. Το πεπρωμένο που μπορεί να ενεδρεύει στη στροφή του δρόμου για τον καθένα μας. Επιπλέον η τέχνη, στην προκειμένη λογοτεχνία, καθαίρει. Λυτρώνει δηλαδή τον άνθρωπο από τη συναισθηματική ένταση που νιώθει, από τα αισθήματα ή και φόβου που προκαλούνται στην ψυχή του, από τα παθήματα των ηρώων και το τέλος του. Άρα τον άνθρωπο σε ανώτερο επίπεδο συγκινήσεων και το κάνει ηθικότερο και πραγματικότερο. Είναι περισσότερο. Ο κύριος Κατουλάκης αποδεικνύει και με αυτό το επώνυμα ότι υπήρχε με συνέπεια αυτή του τέλου. Τον ευχαριστούμε και το ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι. Να είναι καλά και να εξακολουθήσει να γράφει, να τραγουδάει, να φύγει. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι καλύτερα έχω να τραγουδώ παρά να μιλώ. Αλλά πρέπει να μιλήσω κι εγώ. Να σας πω ένα τραγούδι καλύτερα. Σε έπεισα με την πρώτη. Να τον βλέπω γι' αυτό τώρα, σκέφτομαι τώρα να το σηκώσω, να μην το σηκώσω. Πριν σας πω ένα τραγούδι, θέλω να ευχαριστήσω τις τέσσερις κοπελιές. Εξηγώ μου συνήθως το έχουμε στη μέση, αλλά επειδή τώρα για να μην σηκώνομαι έρχομαι αυτό και μου αρέσει να έχω δεξιά και αριστερά όμορφες κυρίες, δεσποινίδες.
πάρα πολύ για την ψυχή που δώσατε στο άλλο. Δεν έχω συνηθίσει να μιλώ με δύσκολα λόγια. Δεν ξέρω να τα λέω, ούτε ξέρω να τα γράφω. Είμαι απλός άνθρωπος. Γράφω απλά, κατανόητα, έτσι όπως βγαίνουν μέσα από την ψυχή μου. Τα κείμενά μου όλα είμαι εγώ. Όλα, όλα. Οι ήρωές μου όλοι είμαι εγώ. Και εσείς. Κάθε βλέμμα, κάθε άγγιγμα, κάθε χαμόγελο, κάθε νέα γνωριμία, κάθε κουβέντα που κάνω μαζί σας, δεν ξέρω πώς βρίσκουν τον τρόπο και φυλακίζονται μέσα μου και μετά σαν το φυλακισμένο, ψάχνουν από τον τρόπο να το πετέψω. Και μου σπάνε την κεφαλή και κάτι πρέπει να τα κάνω. Είχα να κάνω τραγούδι, στίχο, μουσική, είχα να κάνω παραμύθι, είχα να κάνω ιστορία, να σας τα γυρίσω πίσω και να κάνετε τα ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά εκεί να φύγω από την πάλι, θέλω να το πετέψω. Δεν θέλω να πω ότι με παιδεύει όλο αυτό το πράγμα που κάνω. Το αγαπώ. Το αγαπώ και το κάνω με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά. Για μένα η συγγραφή δεν είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν έχει σταματημό. Δεν έχει αρχή. Δεν έχει τέλος, αλλά έχει μια πορεία. Τώρα, πού θα με βγάλει αυτή η βάρκα, ένας Θεός κατέει. Εγώ δεν κατέω. Απλά, ίσως υπάρξει μια μέρα που θα πω ότι, ξέρεις τι, τέλος, δεν ξαναγράφω. Αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει σύντομα ή αν το έχω αποφασίσει, μάλλον δεν θα σας το έλεγα, αν το έχω, δεν το έχω αποφασίσει. Αυτό σίγουρα που έχω να σας πω είναι ότι ήδη έχω έτοιμο το επόμενο βιβλίο. Είναι η Αμαλία. Δεν ξέρω αν κρατήσω αυτό το τίτλο, αλλά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός. Για το βιβλίο μου ίσως πιστό. Από τη μένη. Που λέμε τον αλλάξει το τίτλο με τίποτα. Ίσως πιστό να τον κρατήσω. Θα δούμε. Συνήθως οι γυναίκες έχετε δίκιο περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς οι άντρες και έχετε επιχειρήματα πολύ περισσότερα που στο διάλογο τα βρίσκεται και μας πείθετε κάθε φορά δεν μπορώ να καταλάβω. Και ενώ ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, πώς μας γυρίζει τα μυαλά, τέλος πάντων, δεν θα τα βάλω εγώ τις γυναίκες. Δεν συμφέρει, όχι δεν συμφέρει, είσαστε μάλλον περισσότεροι. Είναι ευχάριστο για μένα που βρίσκομαι τρίτη συνεχόμενη χρονιά εδώ, στο Λιξούρι, το οποίο το ήξερα σαν μια πόλη, μια πόλη της Κεφαλονιάς, η οποία κυρίως φημίζεστε για τους σεισμούς σας και για τους καλούς ανθρώπους, τους κουρλούς, λέτε. Εγώ το έχω επιβεβαιώσει αυτό. Εσείς μάλλον μου το έχετε επιβεβαιώσει. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, αποκτώ καινούργιους φίλους. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, επιζητώ να ξαναέρθω, να ξαναπατήσω τα πόδια μου σε αυτό το τρεμάμενο έδαφος, που λαχταρώ πώς και πώς πότε θα έρθει ο επόμενος Ιούλης για να είμαι εδώ πάλι. Μακάρι να τα καταφέρω μέσα στο φθινόπωρο να έρθω έστω μια βόλτα να κάτσω 2-3 μέρες να ξεκουραστώ, να δω πώς είναι το φθινοπωρινό σας, το νησί, το φθινόπωρο. Είχα κι άλλο να πω, άλλα είχα να πω, αλλά τα ξέχασα. Όχι, δεν θα ηρακεί. Φταίει η δυσλεξία μου και η ταλαιπωρία που κάνω στις λέξεις. Ξεκινάω να πω κάτι και τελικά καταλήγω αλλού. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τη βάρκα που σας λέω που είμαι μέσα στη βάρκα και γράφω. Ένα πράγμα τέτοιο πάνω. Λοιπόν, αυτά. Θα πω ένα τραγούδι τώρα και μετά θα βρεθώ στις ερωτήσεις σας. Έχουμε και μικρόφωνο το οποίο μπορεί να έρθει εκεί να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Ετοιμάστε πολύ πολύ δύσκολες ερωτήσεις. Και εγώ θα είμαι έτοιμος να τις απαντήσω.
Επιθυμώ μια ματινάδα που λέει «Θεέ μου, πόσο παράξενη είναι η δική μας τόπη, θλιμμένα είναι τα τραγούδια μας, μα γελαστοί ανθρώποι». Και η αλήθεια είναι πως τα κριτικά τραγούδια βγάζουν πάντα ένα πόνο, βγάζουν μια θλίψη, η οποία πηγάζει μέσα από την ψυχή των ανθρώπων. Όπως τα χαμόγελα μας είναι ανοιχτά, όπως οι αγκαλιές μας, όπως και οι καρδιές μας. Και κάπου ταιριάζουμε, νομίζω. Έχουμε έτσι μια κουζουλαμάρα που μας φέρει κοντά. Και δεν το λέω όπου πηγαίνω αυτό. Να πέσει φωτιά, να με κάψω, όχι νερό, να με βρέξει. Γιατί φωτιά και... Λοιπόν, δεν το λέω όπου πηγαίνω. Μου αρέσει ο τόπος, έχει μια ενέργεια που, δηλαδή, αν δεν ήθελα να ήμουν κριτικός, που θέλω, δεν θέλω να το αλλάξω, θα ήθελα πολύ να ήμουν από έναν τόπο σαν το δικό σας. Μέσω πελακάρμενη και έχω γλώρα το ναϊμό και έχω την αγάπη. Ή να δόκιμο αυτό που κάνω, αλλά δόκιμο είναι από τότε που γεννήθηκα. Θα το αφιερώσω στους κριτικούς, να μου το επιτρέψετε, που είναι σήμερα εδώ στην παρέα μας και από όσους γνωρίζω είναι ο Νικολής. Γεια σου, μωρέ Νικολή! Γεια σου, μωρέ Νικολή, ο Χριστονάκης από το Ρέθυμνο. Ο Πάπης ο Ξοφάκης. Πίσω-πίσω είναι κι άλλη κριτική. Υπάσω κι άλλη ακόμα, έτσι. Θέλετε να τραγουδήσω όλοι μαζί, ελάτε. Θάλασσα, είμαι πιο μακρινά. Ορίζαμε, μου έχεις κάψει την καρδιά. Σχετικά με τη συγγραφή, με. Καλώς. 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 Καλώς.
κατάσταση. Θέλω να σας πω ότι πέρσι είχαμε ένα πελάκι μικρό και το κανακέψαμε, το σκάψαμε, το σκαλίσαμε, το διαφύσαμε, το προσπολογίσαμε, μαζέψαμε τα φύλλα του. Με τη Μέμη, εγώ και τη Μέμη το κάναμε, οι δυο μας. Δεν αφήσαμε κανέναν άλλον να μπει μέσα. Κόψαμε τα σταφύλια, τα πατήσαμε και εδώ και φτιάξαμε ένα ωραίο κρασί που το έφερα να σας το κάνω δώρο. Εδώ θέλω να σας πω το μεγάλο μυστικό, το είπα και χθες στο Αργοστόλι, δεν είναι κανένας ίδιος, έτσι δεν το έχετε μάθει. Η Μέμη είχε πλύνει τα πόδια μας. Αυτό έχω να πω. Εγώ όχι. Να είστε καλά, με το καλό να ξανασμίξουμε.